Εποχή. Και θα πάμε τώρα σε έναν Ιεραπόστολο. Τι εννοούμε, ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου ήταν κτηνίατρος και όταν κινδύνευσαν τα δίδυμα εγγόνια του, έκανε τάμα στην Παναγία και εκπληρώθηκε. Χειροτονήθηκε ιερέας και εκτελεί αφιλοκερδός και είναι Ιεραπόστολος στη Μαγαδασκάρη. Μίλησε στο Live News Weekend και στην Κάτια Φωτιάδου και τι βίωσε εκεί, τη σκληρή πραγματικότητα στη δεύτερη πιο φτωχή χώρα του κόσμου. Γέννησε η κόρη μου δύο δίδυμα παιδάκια προώρα και μας είπαν ότι δεν πρόκειται να ζήσουν. Είναι καταδικασμένα και αν ζήσουν δεν θα μιλάνε, δεν θα περπατάνε, θα έχουν πολλά προβλήματα. Και πήγα σε μια εκκλησία και άρχισα να προσεύχομαι. Προσευχόμουν με τέτοια δύναμη που ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει καλά. Και είπα, αν γίνει καλά, θα γίνω αυτό το πράγμα, θα γίνω ιερέας. Η πίστη του στον Θεό αποδείχθηκε πιο δυνατή από τις ιατρικές προβλέψεις. Τα μόλις 6 μηνών νεογέννητα δίδυμα εγγόνια του επέζησαν, μεγαλώνοντας μάλιστα χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας. Για τον 63χρονο κτηνίατρο Παναγιώτη Παπαϊωάννου είχε φτάσει η στιγμή να εκπληρώσει το τάμα του. Να βγάλει την ιατρική ποδιά και να φορέσει το ράσο του Ιεραπόστολου. Μου σύστησαν τον Ιγνάτιο, τον Σεβασμιότατο Ιγνάτιο, ο οποίος είναι Μητροπολίτης Μακαδασκάρης. Πήγα, τον συνάντησα, εντυπωσιάστηκα με κεφαλαία γράμματα. Από το ήθος του, από την παρουσία του, από το χαμόγελο του, από την αγνότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος. Με χειροτώνησε στις 19 Νοεμβρίου. 1η Ιανουαρίου ήμουν στη Μαγαδασκάρη. Και εκεί, ναι μεν, το τάμα έγινε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά πηγαίνοντας στη Μαγαδασκάρη, το τάμα βρήκε ουσιαστικό λόγο για την εκπλήρωσή του και για να συνεχιστεί. Εκεί, όπως εξομολογείται, αντίκρισε την απόλυτη φτώχεια και έναν λαό να πεθαίνει κυριολεκτικά από την πείνα. Η Μαγαδασκάρη είναι ένας χώρος παραδεισένιος που είναι κόλαση για αυτούς που ζουν. Είναι το απίστευτο, η κόλαση και ο παράδεισος να ταυτίζονται. Αν σκεφτείτε ότι είναι η δεύτερη χώρα πιο φτωχή στον κόσμο, στον πλανήτη όλο, αν σκεφτείτε ότι το 25% των παιδιών πεθαίνουν πριν κλείσουν τα 2,5 χρόνια από την πείνα, αν σκεφτείτε ότι με 1 ευρώ ένα παιδί τρώει γάλα και μπισκότα για ένα ολόκληρο μήνα. Η τρυφερή κίνηση ενός αγοριού να του αγκαλιάσει τα πόδια, εμποδίζοντάς τον να φύγει, συγκλώνησε τον πατέρα Παναγιώτη. Και όταν γύρισε, είπα: θα κάνω ένα σύλλογο να μαζέψω λεφτά, να βοηθήσω τα παιδιά αυτά. Επικοινώνησα με τον Μητροπολίτη, μου έδωσε την ευλογία του. Και τώρα φτιάξαμε αυτά τους φίλους Ιεραποστολής Μαγαδασκάρης, όπου μαζεύουμε λεφτά. Και αυτό ξεκίνησε βασιζόμενο στο μεγάλο πελατολόγιο που έχω, στην εκτίμηση που μου έχει ο κόσμος μετά από 40 χρόνια κτηνιατρικής. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που μας είναι αρνητικοί. Όπως παραδείγματος χάρη μου λένε, γιατί να βοηθάς την Μαγαδασκάρη και να μην βοηθάς τους Έλληνες εδώ που πεινάνε. Και εδώ πεινάνε οι Έλληνες. Τα μέτρα είναι διαφορετικά εντελώς. Δεν έχει καμία σύγκριση η φτώχεια εκεί με τη φτώχεια των Ελλήνων. Με σκοπό να στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Μαδαγασκάρης, ίδρυσε την εταιρεία Οι Φίλοι της Ιεραποστολής της Μαδαγασκάρης, Άγιος Ζωτικός Ορφανοτρόφος. Το να γίνει εν μέλος στο σύλλογό μας είναι 12 ευρώ το χρόνο. Το κάναμε αυτό γιατί είναι 1 ευρώ το μήνα, 12 ευρώ το χρόνο για να τρώει ένα πρωινό. Το παιδί, για όλο το χρόνο. Η Μητρόπολη δεν μπορεί να ταΐσει πάνω από 700 παιδιά. Οπότε βάζουμε στόχο να τα κάνουμε 1.000, οπότε μαζέψουμε 12.000. Η άποψη του Μητροπολίτη είναι ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε να επιβιώσουν, να τους βοηθήσουμε να μορφωθούν, όπου και η κατήχηση είναι ένα μέρος της μόρφωσης. Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου όμως δεν εγκαταλείπει τη μεγάλη του αγάπη, την κτηνιατρική. Αγάπη που εμφύσισε και στα δύο του παιδιά που ακολουθούν τα ίδια επαγγελματικά βήματα. Όπως εξηγεί, τα ζώα είναι συναισθηματική ανάγκη. Η λύση του συναισθηματικού κενού που έχουμε. Η οικονομική κρίση έφερε απομόνωση και το ζώο είναι το ιδανικό για να έρθει σε επαφή και να ισορροπήσει λίγο. Θεωρώ υπερβολικό να έχει 50 γάτες κλεισμένες σε ένα διαμέρισμα. Ή θεωρώ υπερβολικό επίσης να παίρνεις ένα αερόβολο και να σημαδεύεις μια γάτα γιατί δεν έχεις την άλλη να κάνεις. Προσφέροντας μόνο 1 ευρώ το μήνα, ενισχύεται το έργο της Ιεράς Μητρόπολης Μαδαγασκάρης που εξασφαλίζει το καθημερινό πρωινό ενός παιδιού για 1 μήνα, την τροφή μιας οικογένειας για 3 μέρες και τα δωρεάν φάρμακα 5 ασθενών. Αυτός είναι λοιπόν ο Ιεραπόστολος της Μαγαδασκάρης. Τι να πει κανείς για το μεγαλείο ψυχής του Παναγιώτη Παπαϊωάννου. Και θα πάμε πάλι στις